Να πούμε καταρχήν τα νεότερα όσον αφορά την περίφημη συνάντηση Καραμανλή με Ημαράκη. Έγινε μια τηλεφωνική επικοινωνία χθες το βράδυ, όπως μάθαμε, των δύο προέδρων. Συζήτησαν όλα τα θέματα γύρω από τις διαδικασίες διαδοχής στη Νέα Δημοκρατία. Και σήμερα κάποιες πληροφορίες λένε, που προφανώς το συνδυάζουμε αυτή την χθεσινή επικοινωνία, ότι σχεδόν έχει κλείσει η υποψηφιότητα με Ημαράκη για την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας. Το λέμε σαφώς με επιφύλαξη, μας το μεταφέρουν κάποιοι συνεργάτες και κάποιες πηγές κοντά στον νυν πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, όσο περιμένουμε και την επίσημη επιβεβαίωση αν αυτή υπάρξει. Ωστόσο, επαναλαμβάνω ότι κάποιοι λένε ότι θεωρούν ότι θα είναι υποψήφιος τελικά και ο Βαγγέλης Μημαράκης για την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας. Τώρα, να πούμε ότι τουλάχιστον μέχρι στιγμής έχουν μαζευτεί αρκετοί υποψήφοι ή υποψήφοι που αφήνουν να εννοηθεί ότι θα είναι υποψήφοι. Να ξεκινήσω από τον Άδωνη Γεωργιάδη, που ήταν και σήμερα καλεσμένος στην πρωινή μας εκπομπή και άφησε να εννοηθεί σαφώς ότι θα είναι υποψήφιος, εάν δεν κατέλθει τελικώς ο κύριος Βορύδης, με τον οποίο έχουν μια ιδεολογική προσέγγιση κοινή για το που πρέπει να κινηθεί η Νέα Δημοκρατία. Ο κύριος Βορύδης, όπως προείπαμε. Ο κύριος Κικίλιας, που κρατά τα χαρτιά του κλειστά, ωστόσο δεν αποκλείεται τίποτα. Ο Μανώλης Κεφαλογιάννης, που και αυτός έχει πει ότι αν δεν είναι υποψήφιος ο Βαγγέλης Μημαράκης, θα θέλει να διεκδικήσει την ηγεσία. Ενώ ακούμε ότι κινήσεις στο παρασκήνιο υπάρχουν και από τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Τζιτζικώστα. Βεβαίως ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ο πρώτος που έχει δηλώσει δημοσίως ότι θα είναι υποψήφιος. Έχει δώσει συνεντεύξεις και το στίγμα του είναι ότι προτίθεται να τα αλλάξει όλα στη Νέα Δημοκρατία, εκτός από το όνομά της. Και περιμένουμε βεβαίως να δούμε και την τελική στάση που θα κρατήσει και η Όλκα Κεφαλογιάννη, εκπρόσωπος και αυτή της γενιάς των 40, όπως λένε στη Νέα Δημοκρατία. Να πω ότι τυπικά οι υποψηφιότητες θα πρέπει να κατατεθούν την επόμενη Παρασκευή. Τον τελικό αριθμό των υποψηφίων θα έχει το αν θα κατέβει ή όχι ο Βαγγέλης Μημαράκης και αν επισήμως ανακοινωθεί μια τέτοια υποψηφιότητα και πότε βεβαίως θα ανακοινωθεί επισήμως μια τέτοια υποψηφιότητα. Θέλω ένα κόμμα το οποίο να είναι ανοιχτό, να μην έχει επετηρίδα. Πιστεύω ότι ο λόγος που οι νέοι έχουν στρίψει την πλάτη στη Νέα Δημοκρατία είναι γιατί αισθάνονται ότι είναι ένα κλειστό κλαμπ. Η οικογενειοκρατία είναι στοιχείο επετηρίδος. Εγώ δεν έχω τίποτα με τις οικογένειες και φίλοι μου είναι όλοι και μπράβο τους. Λέω όμως ότι δεν μπορεί η ανέλυξη σε ένα κόμμα να εξαρτάται. Εγώ, ας πούμε, είμαι ένας άνθρωπος που έτυχε να καταφέρω να μπω στην πολιτική χωρίς να έχω οικογένεια πίσω μου. Ερώτηση: τι είναι αυτό που θα βαρύνει για το αν θα είστε ή όχι υποψήφιος τις επόμενες μέρες μέχρι την Παρασκευή που πρέπει θα να κατατεθούν είναι οι υπόλοιπες υποψηφιότητες και το ιδεολογικό και πολιτικό πρόσωπο που θα δώσουν. Αληθεύει ότι θα βάλετε υποψηφιότητα εφόσον δεν θα βάλει ο κύριος Βορύδης? Δηλαδή το συναρτάτε αυτό? Αληθεύει σε κάθε περίπτωση ότι επειδή με τον κύριο Μάκη Βορύδη έχουμε και μια προσωπική στενή σχέση αλλά και μια πολιτική σχέση, δεν έχει νόημα να είμαστε και δύο υποψήφοι. Αυτό αν είναι ο κύριος Μημαράκης, θα βάλετε? Ο κύριος Μημαράκης εμένα μου είναι εξαιρετικά συμπαθής. Και αν με ρωτάτε τη γνώμη μου, μια και τώρα είναι στην κουβέντα, θα βάλει, θα βάλει, νομίζω ότι θα ήταν χρήσιμη με ψηφία του Βαγγέλη Μημαράκη.